Κοντά μου είναι ο coach της Κηφισιάς, ο κύριος Γιάννης Ορφανός. Coach, είχατε αντιμετωπίσει για ένα ακόμη παιχνίδι κάποιες σημαντικές απουσίες, ένα μάτς τελικό για την πέμπτη θέση. Δεν τα καταφέρατε, ανακατέψατε για ακόμη μια φορά την τράπουλα προσπαθώντας να βρείτε λύσεις. Ποια είναι τα συμπεράσματα από αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, παίζουμε εδώ και δύο μήνες, ξέραμε ότι δεν έχουμε διαγώνιο. Είναι πολύ δύσκολο, συνέχεια προσπαθούμε να προσαρμοστούμε ανάλογα με τις ομάδες. Σήμερα πανάξια νομίζω ότι ο Μίλωνας μας κέρδισε, δεν βρήκαμε τις λύσεις στη θέση του διαγωνίου και δίκαια ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν μια χρονιά για την Κηφισιά όπου καταφέρατε να μπείτε στην πρώτη εξάδα. Στο τέλος δεν ήρθε η πέμπτη θέση που θα ήταν μια επιβράβευση σίγουρα. Όμως γενικά σαν συμπέρασμα αυτής της χρονιάς τι μπορούμε να πούμε για το σύλλογο? Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Νομίζω ότι συνολικά η ομάδα δούλεψε δύο εβδομάδες, άμα πούμε όλοι. Είχαμε τεράστια προβλήματα με κορονοϊούς, με τραυματισμούς, με περίεργους τραυματισμούς και μαζεμένους πολλούς ταυτόχρονα. Και δυστυχώς δεν αντέξαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το ξέραμε από την αρχή ότι μπαίνοντας στα play-off, την πέμπτη, έκτη θέση τώρα όσο είναι αυτή. Καταφέραμε να κερδίσουμε το Μίλωνα μέσα στην έδρα μας χωρίς διαγώνιο. Μέσα στην έδρα του δεν καταφέραμε, οπότε νομίζω ότι δίκαια κατέκτησε και την πέμπτη θέση ο Μίλωνας. Όπως είχα ξαναπεί, είναι ήμασταν κουμπάρσεις σε αυτό το κομμάτι, το play-off. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.